Ώρα με την ώρα σε περνάει κάθε φορά τον εαυτό της για το πώς θα τσακίζει συνεχώς τα δικαιώματα των αναπληρωτών. Συνεχίζει ακάθεκτη να εφαρμόζει το κατάπτυστο νομοσχέδιο Γαβρόγλου σε σχέση με την πρόσληψη αναπληρωτών που έχει φέρει τόσες αδικίες στη ζωή μας. Συνεχίζει να μας έχει μπαλάκι και να μας πετάει από εδώ και από εκεί για να καλύψουμε διάφορα κενά τη στιγμή που οι ανάγκες φωνάζουν για μαζικούς και μόνιμους διορισμούς όλων των αναπληρωτών εδώ και τώρα. Δεν μας αφήνει καν τη στιγμή που μας πετάει σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας για να στηρίξουμε και να λειτουργήσει το δημόσιο σχολείο. Δεν μας αφήνει καν να πάμε να δούμε τους δικούς μας τώρα τις γιορτές. Δεν προβλέπει τίποτα τέτοιο. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε το Σεπτέμβριο να δεσμοθετήσει τις τρίμηνες συμβάσεις, τις κατάπτυστες τρίμηνες συμβάσεις της ντροπής για να ανοίξει παραπέρα δρόμο την ελαστική εργασία μέσα στην εκπαίδευση όπως κάναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά δεν της έφτανε αυτό. Βρήκαν κι άλλο τρόπο για να φέρουν παραπέρα ελαστική εργασία στην εκπαίδευση. Τώρα, μέσα στο νομοσχέδιο αυτό για την επαγγελματική εκπαίδευση βάζουν νομοθέτημα που φέρνει τοπικές προσλήψεις αναπληρωτών από τις ίδιες διευθύνσεις της εκπαίδευσης. Καταργεί τη σειρά των ίδιων των πινάκων, των άδικων πινάκων που οι ίδιοι έχουν φτιάξει, ανοίγει το δρόμο για ρουσφέτια, ανοίγει το δρόμο έτσι ώστε ο δάσκαλος του κάθε παιδιού να αλλάζει και κάθε μέρα και κάθε ώρα ανάλογα με τις εκάστοτε επιθυμίες της εκάστοτε διεύθυνσης εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο είναι μακριά από τις ανάγκες μας και την πραγματικότητα. Οι αναπληρωτές όπως και οι μόνιμοι συνάδελφοι είμαστε συνεχώς δίπλα στους μαθητές μας με όλα τα μέσα όπως κάναμε πάντα. Και έχουμε μία υπόσχεση να δώσουμε στην κυβέρνηση. Ότι θα μας βρίσκει συνεχώς μπροστά της μέσα στις συλλογικές διαδικασίες των σωματείων, μέσα από τις επιτροπές αγώνα των αναπληρωτών σε όλη την Ελλάδα για να καταλάβει ότι εμείς δεν κάνουμε πίσω και ότι θα αγωνιζόμαστε μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας στη ζωή και στη δουλειά.